Zombie Apocalypse. Πού είστε, παιδες? Σήμερα επιστρέφουμε με το Breaking Point. Θα είναι λίγο διαφορετικό επεισόδιο και θα είναι λίγο μεγαλύτερο από τα προηγούμενα. Λόγω ότι είχα μια πρόβλημα με την εγγραφή στον υπολογιστή μου, δεν θα έχουμε κάμερα σήμερα και γι' αυτό θα αναγκαστώ να σας περιγράφω τι γίνεται μέσα στην ιστορία, η οποία ιστορία σιγά σιγά θα γίνει μια μεγάλη ανατροπή και γι' αυτό θα τη ζήσουμε μαζί. Δεν θα έχει τόσο πολύ αγώνα όσο περιγραφή και να σας μεταφράσω το τι λένε οι χαρακτήρες μεταξύ τους. Πάντως, όσο προχωράει η ιστορία γίνεται όλο και πιο καλογραμμένη. Υπάρχουν βέβαια και μερικά λαθάκια, αλλά θα τη δείτε στην συνέχεια. Προχωράμε κατευθείαν στην ιστορία και είμαστε στο Μεξικό 2 μήνες αργότερα μετά από το τελευταίο επεισόδιο που έχετε δει. Και θα δείτε εδώ τι θα συμβεί. Βλέπετε εδώ τα νέα για τον Ρικάρντο που φεύγει από την Ρενό και θα πάει στην Μεκλάρεν και πηγαίνουμε κατευθείαν στον αγώνα που βρισκόμαστε στη μέση του αγώνα στο Μεξικό και θα δούμε τι μας περιμένει σε αυτό τον αγώνα. Είμαστε πίσω από μια Alpha Tauri στο Μεξικάνικο Grand Prix 7 γύρους πριν τελειώσει ο αγώνας. Ο Aiden τώρα προσπαθεί να πιέσει, νιώθει πάρα πολύ χαλαρά και θα πιέσει να φτάσει τον Κάσπερ, ο οποίος Κάσπερ βρίσκεται στην 8η θέση. Αυτή είναι και η αποστολή σε αυτόν τον αγώνα. Δεν θα δείτε πάρα πολύ από τον αγώνα γιατί, όπως ξέρετε, η δυσκολία στα μποτάκια δεν είναι πάρα πολύ ανεβασμένη, γι' αυτό και δεν δυσκολεύομαι πάρα πολύ να τον φτάσω και μέσα σε πολύ λίγο μικρό χρονικό διάστημα καταφέρνω και τον φτάνω τον Κάσπερ Άκερμαν. Βλέπετε στο 13ο γύρο τον έχω φτάσει και εδώ θα δείτε τι θα συμβεί μέσα στην ιστορία. Κυνηγάω εγώ τον Κάσπερ και η ομάδα θα μας δώσει την εντολή να μην τον προσπεράσω, κάτι το οποίο δεν το περίμενα, μιας και η ομάδα πλέον με έχει στην πρώτη θέση σαν οδηγό. Εδώ μου ζητάει να μην το προσπεράσω, αλλά παρόλα αυτά βγαίνοντας εδώ στην ευθεία τερματισμού θα κάνω την κίνηση από τα δεξιά. Προσπαθεί να με μπλοκάρει ο Κάσπερ, αλλά από τα δεξιά επιμένω παρόλο που μου ζήτησε η ομάδα να μην το προσπεράσω και έχουμε επαφή, πάρα πολύ σοβαρή επαφή, και έτσι αναγκαζόμαστε και εγκαταλείπουμε και οι δύο οδηγοί. Μια πολύ άσχημη εικόνα για την Racing Point. Και κάπως έτσι θα τελειώσει κιόλας αυτή η σεζόν του 2020. Βλέπετε εδώ με την εγκατάλειψη του Aiden Jackson που βλέπετε στην οθόνη και λίγο πιο αριστερά είναι και ο Κάσπερ Άκερμαν. Πολύ κακή εικόνα και θα μας κράξουν κιόλας την ομάδα της Racing Point και θα έχουν το απόλυτο δίκιο. Απογοητευμένος εννοείται ο Aiden, βέβαια ήταν δικό του λάθος από τη στιγμή που η ομάδα ζήτησε να μην γίνει προσπέραση στον Κάσπερ, απλά ζήτησε να μείνει πίσω του. Και ο Aiden πήγε και έκανε αυτή την κίνηση και γι' αυτό θα καταλήξει να τον φωνάξει το αφεντικό του. Βλέπετε εδώ και την απογοήτευση από ένα μηχανικό της Racing Point. Το φωνάζει ο Brian στο γραφείο μαζί με τον Κάσπερ. Ο Brian πολύ εκνευρισμένος με ό,τι έχει γίνει. Και στην ουσία εδώ η κουβέντα θα καταλήξει ότι ο Brian τους λέει η ομάδα είναι πάνω απ' όλα, έχουμε εξοντέψει πάρα πολλά εκατομμύρια λέει πάνω σας, και στον Κάσπερ λέει εσύ με την εμπειρία που έχεις έπρεπε να ξέρεις καλύτερα να υποχωρήσεις ή να μην υποχωρήσεις, και στον πιτσιρικά τον Aiden του λέει δεν ανεχόμαστε τέτοια πράγματα από σένα, δεν γίνεται να το κάνεις αυτό και κανονικά λέει θα έπρεπε να σας απολύσω και τους δύο. Και προσπαθεί ο Aiden λόγω και της ηλικίας που έχει να μιλήσει, αλλά δεν τον αφήνει ο Brian. Λέει να είναι το τελευταίο πράγμα που έχετε κάνει μεταξύ σας. Λέει έχετε καταστρέψει όλες τις πιθανότητες σε αυτή τη σεζόν για μια καλύτερη θέση. Και να ξέρετε λέει ότι η ομάδα είναι πάνω από εσάς και αν χρειαστεί θα σας διώξω και τους δύο από την ομάδα και να οδηγήσω εγώ ο ίδιος, λέει ο Brian, τα μονοθέσια γενικά για να φέρω ένα θετικό αποτέλεσμα στην ομάδα. Τους διώχνει και τους δύο από το γραφείο στην συνέχεια. Εννοείται ότι οι δύο οδηγοί ακόμα συνεχίζουν και δεν μιλάνε, αλλά όπως φαίνεται από τον Κάσπερ έχει ξεκινήσει όλο αυτό και ο Aiden δεν κάνει και παραπάνω προσπάθεια, η αλήθεια είναι. Πλέον το έχει παρατήσει, δεν το προσπαθεί καν. Και έχουμε τον Κάσπερ που πηγαίνει στο γραφείο του, στο καμαρίνι του,
και εδώ θα συναντήσουμε για πρώτη φορά τη γυναίκα του Κάσπερ και πλέον από εδώ η ιστορία θα πάρει μια άλλη τροπή, μια πολύ ενδιαφέρον τροπή, μια πολύ καλύτερη γραμμένη ιστορία που αφορά πλέον τον Κάσπερ Άκερμαν. Θα έρθει η γυναίκα του, η Ζώη, που έχει και μια κόρη, την Λίλη, θα συζητήσει μαζί του για το τι έχει συμβεί, ότι θα ρωτήσει αν η κόρη του τον είδε ότι είναι καλά και λέει ότι το είδε και γενικά προσπαθεί να τον καθησυχάσει, να τον οδηγήσει να νιώθει ότι ξέρεις όλα είναι καλά, έχεις μια οικογένεια που σε αγαπάει και η Φόρμουλα 1 δεν είναι τα παν. Και επίσης του λέει κιόλας ότι έχεις επιβιώσει από χειρότερα πράγματα και έχεις ακόμα πολλά να δείξεις, αλλά η οικογένεια είναι πάνω απ' όλα και τα υπόλοιπα είναι απλά λεπτομέρειες. Και αυτά γενικά όσον αφορά τη σεζόν 2020, κάπου εδώ έρχεται στο τέλος αυτής της ιστορίας και θα πάμε στην σεζόν σιγά σιγά 2021, πλέον και οι δύο οδηγοί θα είναι στην Aston Martin, στην Αυστραλία θα πάμε, όπου σε αυτή την ιστορία η σεζόν ξεκινάει στην Αυστραλία. Είμαστε στις κατακτήρες δοκιμές νούμερο 3, όπου ο Aiden Jackson κατάφερε και πέρασε και έχουμε τον Κάσπερ που δεν κατάφερε για 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου επειδή αναγκάστηκε να βγει πρώτος και να δώσει αέρα στον Aiden και εκνευρίζεται από αυτό ο Κάσπερ, εκνευρίζεται πάρα πολύ γιατί δεν καταλαβαίνει γιατί ευνοούν συνεχώς τον πιτσιρικά. Και από εδώ και πέρα η ιστορία παίρνει μια άλλη τροπή, πλέον είμαστε στην θέση του Κάσπερ, θα ζήσουμε αυτά που, τις εμπειρίες του Κάσπερ και γενικά θα κάνουμε αγώνες με το όνομα του Κάσπερ. Και θα μας βάλει κατευθείαν σε έναν αγώνα, στον οποίο αγώνα βρισκόμαστε στην 11η θέση και έχουμε πρόβλημα με το κυβότιο ταχυτήτων και πρέπει να καταφέρουμε απλά να τελειώσουμε τον αγώνα. Βέβαια, λόγω της δυσκολίας του παιχνιδιού, όχι απλά καταφέρνω και τελειώνω τον αγώνα, καταφέρνω και κάνω και πολλές προσπεράσεις, κερδίζω πάρα πολλές θέσεις και περνάω και τον ίδιο τον Aiden Jackson. Εδώ μου φαινόταν πολύ περίεργα που πλέον μπήκαμε στη θέση του Κάσπερ, αλλά η ιστορία του Κάσπερ είναι πολύ καλύτερη γραμμένη και επίσης βλέπουμε ότι ο Ντέιβον Μπάτλερ σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι είναι απλά μια άχρηστη παρουσία στην ιστορία. Πολύ λίγο επηρεάζει την ιστορία ο Ντέιβον Μπάτλερ, τουλάχιστον για την ώρα μέχρι εδώ που έχω φτάσει την ιστορία. Και αυτό μόνο όσον αφορά τον Ντέιβον Μπάτλερ. Και βλέπετε ότι στο τέλος της Αυστραλίας κατάφερα εν τέλει να φτάσω στην 6η θέση, παρόλο που είχα πρόβλημα με το κυβότιο ταχύτητων και δεν είχα την 7η ταχύτητα. Παίρνω μια 6η θέση και σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το αποτέλεσμα και όπως είπα εδώ η ιστορία πλέον λαμβάνει μέρος στη θέση του Κάσπερ, θα δούμε τι ζει ο Κάσπερ και τι πράγματα θα πάρει αποφάσεις γενικά στο μέλλον. Πάμε κατευθείαν σε μια συνέντευξη τύπου που έχει μετά τον αγώνα, όπου λέει ότι είχες ένα πολύ καλό αγώνα Κάσπερ σήμερα, πες μας περίπου τι έχει γίνει, οι απαντήσεις τις βλέπετε στην οθόνη. Είχα ένα πρόβλημα με το κυβότιο ταχυτήτων, αλλά νομίζω η ομάδα ήδη το δουλεύει. Είμαι θυμωμένος, αλλά πρέπει, γιατί ήμουν πολύ προετοιμασμένος ψυχολογικά για τον αγώνα και χάθηκε από μια μηχανική βλάβη. Αυτές είναι οι δύο πιο καλές απαντήσεις, γιατί η τρίτη απάντηση είναι no comment. Εννοείται ότι εγώ θα διαλέξω ότι ήταν απλά ένα πρόβλημα με το κυβότιο ταχυτήτων και αυτά τα πράγματα εννοείται δεν ελέγχονται και γενικά ο Κάσπερ φαίνεται ότι απαντάει λίγο πιο διπλωματικά. Μετά η επόμενη ερώτηση λέει ότι παρόλο που είχες προβλήματα με το μονοθέσιο πάλι καλά κατάφερες και τερμάτισες τον αγώνα. Είναι δύσκολο γενικά να κάνεις αυτό το πράγμα όταν έχεις πρόβλημα με το μονοθέσιο. Και οι απαντήσεις είναι ότι πρέπει να συγκεντρωθείς πάρα πολύ και να ελπίζεις για το καλύτερο και είναι δύσκολο όταν θες να ανταγωνιστείς και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα λόγω αυτού του προβλήματος. Είναι οι δύο πιθανές απαντήσεις που μπορείς να δώσεις. Εννοείται θα διαλέξω αυτή που μου φαίνεται πιο σωστή, ότι πρέπει να ελπίζεις για το καλύτερο και να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα όσο έχει εκείνη τη στιγμή, γιατί αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και σίγουρα θα διορθωθούν στο μέλλον. Γενικά απαντάει πολύ διπλωματικά. Μετά η επόμενη ερώτηση, παρόλο λέει που είχες μια κακή εγκίνηση στη σεζόν, την προηγούμενη σεζόν
ήταν λασπωμένη από την αντιπαλότητα που υπήρχε ανάμεσα σε εσένα και τον Aiden. Πώς είναι τα πράγματα τώρα ανάμεσα σε εσένα και τον Aiden? Λέει, η πρώτη απάντηση είναι, αυτό ήταν η προηγούμενη σεζόν, δεν κοιτάω πίσω, κοιτάω μόνο μπροστά. Η δεύτερη απάντηση είναι, ας πούμε, ότι τα προβλήματα με το κυβότιο δεν θα συνέβαιναν στον Aiden, και θα διαλέξω κιόλας αυτή την απάντηση, γιατί πιστεύω ότι τον Aiden τον έχουν πιο πάνω και γενικά τον ευνοούν η ομάδα, τον ευνοεί πάρα πολύ η ομάδα, γι' αυτό και ο Κάσπερ πλέον σίγουρα το πιστεύει αυτό, ότι είναι δεύτερος οδηγός και όλα τα προβλήματα σε αυτόν θα παρουσιαστούν. Και για άλλη μια φορά το απαντάει πολύ διπλωματικά και πιστεύω ότι δίνει σωστές απαντήσεις γενικά ο Κάσπερ, και προσπαθεί πλέον να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με έναν διαφορετικό τρόπο, το τι συμβαίνει με την ομάδα και γενικά με τον Aiden Jackson. Αυτό όσον αφορά τη συνέντευξη τύπου. Μετά θα πάμε κατευθείαν στο Μπαχρέιν. Είμαστε στη μέση του αγώνα, όπου ο Aiden Jackson είναι ένα γύρο πίσω από τον Κάσπερ. Ο Κάσπερ παραπονιέται για προβλήματα με τα ελαστικά και η ομάδα λέει, κάτσε ένα γύρο ακόμα γιατί θα βάλουμε τον Aiden μέσα. Εδώ για μένα είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει μια ομάδα, ειδικά που ο Aiden είναι ένα γύρο πίσω και δεν διεκδικεί βαθμούς. Ευνοούν τον Aiden που είναι ένα γύρο πίσω και όχι τον Κάσπερ που είναι μέσα στους βαθμούς. Παρ' όλα αυτά ο Κάσπερ το παίρνει πάνω του και μπαίνει και αυτός μέσα στο pit lane. Θα χάσει χρόνο, θα χάσει πάρα πολύ χρόνο, και του φαίνεται πάρα πολύ αδικία που ευνοούν ακόμα και σε τέτοια περίπτωση τον πιτσιρικά. Βλέπετε εδώ ότι μπαίνει μέσα στο pit lane ο Κάσπερ, μπροστά του είναι ο Aiden που είναι ένα γύρο πίσω, θα έχει και μπλε σημαίες ο Aiden από τον Κάσπερ. Και επίσης η ομάδα θα, μετά από όλο αυτό, θα έχει και την απέτηση να βρεθεί σε πιο υψηλή θέση. Χάνει πάρα πολύ χρόνο εδώ ο Κάσπερ, είναι σαφώς εκνευρισμένος, σαφώς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το κάνει αυτό η ομάδα, και εδώ στον αγώνα, στην επανεκκίνηση στην ουσία, όπως το βλέπουμε εμείς μέσα από την ιστορία, θα πρέπει να κάνω πολλές προσπεράσεις. Εννοείται ότι είναι εύκολο λόγω της δυσκολίας του παιχνιδιού, όπως επέλεξαν οι Codemasters να το κάνουν τόσο εύκολο, ώστε να μπορούν όλοι να κάνουν αυτή την ιστορία, να την βλέπουν την τροπή της. Βλέπετε εδώ ότι πρέπει να φτάσω στην 8η θέση ή παραπάνω. Δεν είναι κάτι το δύσκολο, κερδίζω αμέσως τις θέσεις. Απλά μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο αυτή η επιλογή της ομάδας, που πιστεύω μια ομάδα στην πραγματικότητα, ακόμα και να έχουν πρώτο οδηγό κάποιον που ευνοούν, δεν θα το έκαναν ποτέ αυτή την επιλογή. Ειδικά αν ο πρώτος οδηγός ήταν ένα γύρο πίσω, να αφήσεις πόντους χαμένους. Μιας και στο Μεξικό ο ίδιος ο Μπράιαν μας είπαν ότι χάσαμε πόντους από τη σύγκρουση που υπήρχε, αλλά εδώ η ίδια η ομάδα δεν μας άφησε να πάρουμε και καλά όλους τους πόντους. Εν τέλει όμως καταφέρνω και φτάνω στην τέταρτη θέση μέχρι το τέλος. Πιστεύω ούτως ή άλλως παραπάνω δεν θα μπορούσα, γιατί βλέπετε ότι ο Verstappen είναι πάρα πολύ μακριά. Όσα δευτερόλεπτα και να έχασα πάλι θα ήταν αρκετά μακριά ο Verstappen. Αλλά ήταν μια πολύ κακή κίνηση και ήταν κάτι το οποίο δεν στεκόταν καλά με το τι είπε ο Brian στο Μεξικό και με το τι έγινε εδώ. Πάλι στην ουσία ο ίδιος ο Brian μας έκοψε βαθμούς, αν ήθελε να γίνουν τα πράγματα όπως είχε πει στην προηγούμενη σεζόν, να μην ξαναγίνουν προβλήματα και να μην κόψουμε βαθμούς ο ένας από τον άλλον. Μετά ξαναπηγαίνουμε σε συνέντευξη τύπου, όπου πάλι η ρεπόρτερ θα μας κάνει μερικές ερωτήσεις. Λέει, συγχαρητήρια για το σημερινό αγώνα. Για όλους εμάς πάλι φάνηκε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στο pit. Δεν θες να μας πεις τι έχει γίνει? Ο Κάσπερ έχει επιλογή, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Ήταν ένα κάλεσμα στο pit με ρίσκο και παρόλα αυτά κατάφερα και τερμάτισα τον αγώνα εκεί που ήθελα. Και επίσης η δεύτερη απάντηση είναι μια λάθος επιλογή στρατηγικής και έτσι το πήρα πάνω μου και μπήκα στο pit. Και θα διαλέξω αυτό, γιατί στην ουσία το πήρα πάνω μου και μπήκα στο pit, γιατί μου φαινόταν το σωστό εγώ να μπω στο pit εφόσον είμαι μπροστά από τον Aiden Jackson. Πάλι το απαντάει πολύ ωραία και διπλωματικά. Λέει, η ομάδα μπορεί να μην συμφωνεί μαζί μου, αλλά καμία φορά αυτοί που οδηγάνε είναι που βλέπουν κάποια πράγματα καλύτερα. Εγώ το είδα καλύτερα και το αποφάσισα. Λέει, άρα το πρόβλημα που είδαμε σήμερα ήταν το κάλεσμα της ομάδας και όχι μία ένταση ανάμεσα σε εσένα και τον Aiden. Και έχουμε απαντήσει, είμαστε επαγγελματίες και σίγουρα θα το παλέψουμε αυτό. Και η δεύτερη απάντηση είναι ότι ήμασταν σε δύο διαφορετικές στρατηγικές και καμία φορά μπορούν να συγκρουστούν αυτές οι δύο στρατηγικές.
Νομίζω καλύτερη απάντηση για εμένα να επιλέξω ότι είμαστε επαγγελματίες και σίγουρα θα μπορέσουμε να το παλέψουμε στη συνέχεια, να βρούμε τη διόρθωση, να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα στην ομάδα. Νομίζω κάτι άλλο δεν είναι καλύτερο, γιατί η δεύτερη απάντηση πολύ απλά δεν στέκει καθόλου. Θα δώσουμε την πρώτη απάντηση και όπως πάντα πάλι βλέπετε ότι απαντάει πολύ διπλωματικά, ότι η ομάδα μπορεί να μην τα βλέπει πάντα όπως τα βλέπουν οι οδηγοί, αλλά πρέπει να βρούμε κάτι ενδιάμεσο, να το παλέψουμε και να το δουλέψουμε σωστά. Αλλά ρωτάει επίσης γιατί ρωτάς αυτό με την στρατηγική και λέει φάνηκε ότι από το ραδιόφωνο ήσουν πολύ θυμωμένος. Ο κόσμος ρωτάει αν αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάτι άλλο πιο βαθύ πίσω από τα σκηνικά. Τι έχεις να πεις σε αυτό? Και οι τρεις απαντήσεις είναι ότι είναι απλά η αδρεναλίνη, δεν θυμάμαι καν τι είπα. Η δεύτερη απάντηση λέει είναι ότι είμαι θυμωμένος γιατί η ομάδα δεν δουλεύει στη full απόδοση που θα μπορούσε να έχει. Και η τρίτη απάντηση είναι no comment, δηλαδή δεν δίνω απάντηση, αλλά πιστεύω καλύτερα είναι να πω ότι είμαι θυμωμένος και ότι η ομάδα δεν δουλεύει σε full απόδοση, γιατί πραγματικά αυτή η απόφαση που πήραν να βάλουν τον Aiden μέσα και όχι εμένα που ήμουνα μέσα στους βαθμούς και μπροστά από τον Aiden μου φάνηκε πολύ κακή και γενικά η ομάδα πρέπει να βρει τα σωστά πατήματα και να συνεχίσει για άμα θέλει να βρει τα αποτελέσματα που ζητάει όπως ζητάει ο Brian και μας έχει απειλήσει κιόλας με απόλυση. Αυτό ήταν όσον αφορά την συνέντευξη τύπου. Μετά θα πάμε κατευθείαν μετά τον αγώνα του Bahrain, όπου σήμερα θα μας δείτε να μιλάμε με την γυναίκα του Κάσπερ. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί τον βάζουν πάντα μπροστά στις κατακτήρες δοκιμές να δώσει αέρα στον Aiden. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί τον έβαλαν τον Aiden στο pit σε αυτόν τον αγώνα. Και επίσης δεν μπορεί να καταλάβει στην προηγούμενη σεζόν γιατί έχει πάρει το μόνο φρέσκο κινητήρα που υπήρχε στην ομάδα και δεν το έχουν δώσει σε αυτόν. Επίσης μαθαίνει ότι και ο Aiden πληρώνεται και παραπάνω και λέει μακάρι να μην το είχα μάθει αυτό, και η γυναίκα του θα τον ρωτήσει ότι δεν είναι τα λεφτά, έτσι δεν είναι? Και ο ίδιος λέει όχι, εννοείται ότι δεν είναι τα λεφτά, απλά νιώθει ότι είναι γέρος πλέον, είναι γέρος για αυτό το άθλημα και γενικά μάλλον περνάει και αυτός μια κρίση λόγω ηλικίας. Έχουμε και τον Aiden που είναι πιτσιρικάς και αυτός περνάει τα δικά του ζόρικα. Και στην ουσία βλέπουμε ότι έρχονται σε επαφή δύο διαφορετικές γενιές και προσπαθούν να συνεργαστούν. Βέβαια δεν ξέρω αυτό πόσο θα είναι εφικτό αν δεν προσπαθεί ένας από τους δύο να συνεργαστεί. Επίσης η γυναίκα του του λέει μην το παίρνεις άλλο θύμα. Έρχεται μεγάλος αγώνας στην Ολλανδία, όπου εκεί σίγουρα θα τα πας πάρα πολύ καλά μπροστά στους φανς σου. Επίσης εδώ ο ίδιος ο Κάσπερ λέει ο Verstappen δεν έχει τίποτα εναντίον μου και θα τα δώσει όλα για όλα για τους φαν. Και αυτό, γενικά η γυναίκα του προσπαθεί να τον στηρίξει σε ό,τι κάνει. Όπως επίσης μαθαίνουμε και όλα στην ιστορία ότι ο Κάσπερ θα σταματήσει από την Aston Martin και γενικά από ό,τι φαίνεται και από τη Formula 1 στο τέλος αυτής της σεζόν. Και μετά θα βουτήξουμε κατευθείαν στον αγώνα, ο οποίος αγώνας είναι ένας πάρα πολύ βαρετός αγώνας για εμένα. Η αποστολή σε αυτόν τον αγώνα είναι να τερματίσω στο βάθρο, αλλά είναι τόσο εύκολα με τα μποτάκια που στην αρχή υπάρχουν μερικές προσπεράσεις μιας και είναι όλα τα μονοθέσια μαζεμένα. Καταφέρνω να τους προσπερνάω πολύ εύκολα, φτάνω και τον Verstappen εν τέλει, τον προσπερνάω και αυτόν και δεν δυσκολεύομαι καθόλου γενικά μέσα στο παιχνίδι. Γι' αυτό και το παιχνίδι δεν θέλω να σας το δείξω τόσο πολύ. Μου φαίνεται πολύ βαρετό να βλέπετε να προσπερνάω με τόσο άνεση. Και βλέπετε ότι ήταν απλά ένας αγώνας 18 γύρων. Ήμουν εντελώς απομονωμένος, απομακρυνόμουν συνέχεια από το Verstappen. Θα πάρω τη νίκη, μια νίκη που εννοείται ότι πετυχαίνω το στόχο του παιχνιδιού, αλλά εννοείται ότι θέλω να δω τη συνέχεια της ιστορίας, θέλω να δω τι συμβαίνει μέσα στην ιστορία. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ πλέον που βλέπω ότι με τον Κάσπερ αποκτάει ένα βάθος, είναι πιο καλά γραμμένη και βλέπετε εδώ πανηγύρι για την ομάδα, εννοείται. Είναι όλοι πολύ ενθουσιασμένοι, ο Κάσπερ Άκερμαν στην έδρα του καταφέρνει και παίρνει νίκη, κάτι πολύ σημαντικό. Εν τέλει αποδεικνύεται ότι ο Verstappen δεν είχε τίποτα εναντίον του Κάσπερ, γιατί έφυγε 35 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Verstappen που τερμάτισε στη δεύτερη θέση.
Και θα δούμε και το πανηγύρι του Κάσπερ Άκερμαν στο βάθρο. Φαίνεται πάρα πολύ γερασμένος, δεν ξέρω πώς τον έχουν κάνει έτσι τον χαρακτήρα του. Πάντως κατάφερε, παίρνει μια νίκη με την Aston Martin. Ξέρω ότι δεν είναι όπως η Aston Martin στην πραγματικότητα, αλλά εδώ είναι μια ιστορία. Ζούμε σε έναν διαφορετικό σύμπαν όπου ο Κάσπερ Άκερμαν φαίνεται ένας πολύ δυνατός οδηγός, ένας πολύ έμπειρος και ένας οδηγός που μπορεί να πάρει και νίκες. Τώρα δεν ξέρω αν παλεύει για το πρωτάθλημα ή όχι, αν ο Aiden Jackson παλεύει. Εμείς όμως το δεχόμαστε έτσι όπως είναι. Και ξαναπηγαίνουμε σε μια συνέντευξη τύπου όπου θα μας πάρει πάλι ερωτήσεις και λέει: σήμερα κατάφερες και τερμάτισες στο πόδιουμ μπροστά στους θεατές της χώρας σου. Πώς νιώθεις? Λέει: νιώθω, είναι τα πάντα για εμένα αυτό να τερματίζω, να φέρω ένα τέτοιο αποτέλεσμα μπροστά στην οικογένειά μου. Είναι ωραίο να μπορώ να φέρω τέτοιο αποτέλεσμα μπροστά στους φανς μου και νιώθω πολύ ευχαριστημένος και θα αποδείξω στον εαυτό μου ότι ακόμα είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Θα επιλέξω την επιλογή ότι είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό το αποτέλεσμα μπροστά στην οικογένειά μου, γιατί πλέον φαίνεται ότι ο Κάσπερ, εφόσον θέλει να σταματήσει στο τέλος αυτής της σεζόν την καριέρα του, μάλλον θέλει να αφοσιώσει τη ζωή του στην οικογένειά του, γι' αυτό και θα την πάω την ιστορία προς τα εκεί με την απάντησή του. Και μετά πηγαίνουμε στην επόμενη ερώτηση που λέει: έκανες και το ταχύτερο γύρο, είναι κάτι που το περίμενες? Και λέει: το περιμέναμε, πρέπει να το περιμένουμε αυτό από τον εαυτό μας σε κάθε αγώνα. Και η δεύτερη απάντηση λέει ότι δεν είναι κάτι που θα το περιμέναμε, είναι σίγουρα μια ευχάριστη έκπληξη και κάθε πόντο μετράει. Θα βάλω την πρώτη απάντηση, μιας και η δυσκολία του παιχνιδιού δεν με βάζει σε δύσκολη θέση να μην μπορώ να κάνω το fastest lap, το ταχύτερο γύρο, και θα το πάω έτσι ότι πρέπει να περιμένουμε σε κάθε αγώνα να φέρουμε το ταχύτερο γύρο. Σίγουρα ξέρω ότι τώρα σίγουρα σας κουράζει λίγο αυτό ότι είναι τόσο μεγάλο το επεισόδιο, αλλά επειδή είχα ένα πρόβλημα στην εγγραφή είπα να το κάνω λίγο πιο μεγάλο. Αυτό θα ήταν το επεισόδιο, αυτό θα ήταν 3 επεισόδια κανονικά, αλλά από την άλλη προχωράμε λίγο πιο γρήγορα την ιστορία. Μετά πηγαίνουμε στην επόμενη ερώτηση που λέει: πώς είναι τα πράγματα στην Aston Martin, είναι ανεβασμένα τα πνεύματα, είναι χαρούμενη η ομάδα? Λέει τα πράγματα, η πρώτη απάντηση είναι: τα πράγματα δεν είναι 100% καλά τώρα και δυσκολευόμαστε λίγο τον τελευταίο καιρό, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να το γυρίσουμε όλο υπέρ μας. Η δεύτερη απάντηση λέει: ναι, όλα είναι μια χαρά, είχαμε το περίεργο ξεκίνημα, αλλά ευτυχώς έχουμε ακόμα αρκετούς αγώνες μπροστά μας μέχρι το τέλος της σεζόν. Και η τρίτη απάντηση είναι no comment, δηλαδή χωρίς απάντηση. Νομίζω εδώ το πιο λογικό είναι να απαντήσουμε ότι έχουμε ακόμα αρκετούς αγώνες μπροστά μας και όλα μπορούν να αλλάξουν, είναι αρκετά καλά τα πράγματα, γιατί όντως δεν είχε κάτι καλύτερο να δώσω, μιας και δεν μας δείχνει τι γίνεται με τον Aiden Jackson μετά το συμβάν στο Μεξικό στην σεζόν 2020. Επειδή δεν ξέρω τι γίνεται με τον Aiden Jackson, αν έστω και μιλάνε λίγο, και αυτό επέλεξα ότι είναι όλα μια χαρά στην ομάδα και έχουμε ακόμα αρκετούς αγώνες μπροστά μας. Είμαστε μετά τον αγώνα της Ολλανδίας. Θα δούμε εδώ ότι τώρα συναντιέται ο Κάσπερ με τον Davon Butler, ο οποίος Davon Butler δεν βρίσκω για κανένα λόγο να υπάρχει σε αυτή την ιστορία, και επίσης επαναλαμβάνεται, είναι ένας διπρόσωπος οδηγός, υποτίθεται λέει ότι τον σέβεται τον Κάσπερ και λέει: κρίμα που λέει ο δικός σου ο ίδιος ο teammate δεν έρχεται να σε συγχαρέσει για την νίκη. Αλλά λέει επίσης να ξέρεις ότι ο Aiden Jackson δεν θα πάει στη Mercedes, άρα δεν θα γλιτώσει από αυτόν στο τέλος της σεζόν. Βέβαια ο Butler δεν ξέρει ότι ο Κάσπερ θέλει να σταματήσει, και λέει ο Davon λέει: μιλάνε μαζί μου και μάλλον θα με πάρουν εμένα στη Mercedes στο τέλος της σεζόν. Επίσης του λέει ο Davon Butler ότι να ξέρεις ότι ένας μηχανικός άκουσα από τον Aiden Jackson ότι όλα τα κάνουν υπέρ του Aiden, και ο ίδιος ο Aiden πλέον δεν πιστεύει ότι είσαι ανταγωνιστικός, ότι δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα, έχεις γεράσει για αυτό το άθλημα, και στην ουσία ο Davon θα του πει: απέδειξε τον λάθος. Λέει: θα σου δώσω μια συμβουλή και απέδειξε τον λάθος. Στην ουσία ο Davon λέει ό,τι έχει πει στον Aiden στη σεζόν 2020,
το λέει τώρα στον Κάσπερ στη σεζόν 2021. Για μένα δεν υπάρχει νόημα να υπάρχει ο Ντέιβον Μπάτλερ εδώ μόνο και μόνο για να κάνει αυτές τις ιστορίες, για να κάνει τον Κάσπερ τώρα να αποδείξει τον εαυτό του. Μπορούσε να το αποφασίσει και μόνος του, να το βάλουν κάπως στην ιστορία μέσα από τη γυναίκα του. Βέβαια ο Κάσπερ το παίρνει πάνω του και αρχίζει να φέρνει τα αποτελέσματα και να πάει κόντρα στην ομάδα. Και φτάνουμε στον Καναδά, όπου στον Καναδά, στον Κάσπερ που είναι μπροστά από τον Aiden, του ζητάνε να αφήσει τον Aiden να περάσει. Και ο Κάσπερ εδώ κάνει ό,τι δεν καταλαβαίνει. Κάνει ό,τι δεν καταλαβαίνει και λέει δεν είναι πιο γρήγορο. Είναι πιο γρήγορος από εμένα σε χρόνους, δεν είναι αρκετά κοντά όμως και δεν θα τον αφήσω. Και γενικά η αποστολή σε αυτόν τον αγώνα θα είναι να κρατήσω πίσω μου τον Aiden Jackson. Και επίσης σε αυτόν τον αγώνα, έτσι όπως γίνονται τα πράγματα, το AI, δηλαδή τα μποτάκια, είναι πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ήταν σε προηγούμενους αγώνες. Από ό,τι φαίνεται παίζουν με τη δυσκολία του παιχνιδιού, επειδή με κυνηγάει κάποιος έπρεπε να το κάνουν λίγο πιο δύσκολο. Βέβαια, παρόλο που είναι δυσκολία λίγο πιο ανεβασμένη, δεν είναι πάρα πολύ ανεβασμένη ώστε να μην μπορώ να κρατήσω πίσω μου τον Aiden Jackson και δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Μάλιστα απομακρύνομαι κιόλας και περνάω και άλλους οδηγούς. Αλλά παρόλα αυτά φάνηκε ότι η δυσκολία του παιχνιδιού αλλάζει σύμφωνα με τις συνθήκες που υπάρχουν. Και σε αυτόν τον αγώνα η αποστολή ήταν να μην αφήσω τον Jackson να με περάσει. Αυτό μάλλον για να αποδείξει ο Κάσπερ στον Aiden ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να είμαι μεγάλος αλλά ακόμα είμαι ανταγωνιστικός. Και φτάνουμε στο τέλος του αγώνα. Έχω περάσει και τον Leclerc και τον Ricardo. Ανέβηκα στην 5η θέση. Θα τερματίσω στην 5η θέση. Άρα εν τέλει δεν ήταν πιο γρήγορος ο Aiden. Το απέδειξα στην ομάδα. Περνάω τη γραμμή τερματισμού και τερματίζω στην 5η θέση. Και νομίζω δεν μπορεί να μου πει κάτι η ομάδα, γιατί στην ουσία έφερα και παραπάνω βαθμούς. Που αυτό ήταν κάτι που ζητούσε ο Brian, να μην κόψουμε βαθμούς ο ένας από τον άλλον και απλά να φέρουμε βαθμούς. Αλλά επειδή η ομάδα στηρίζει περισσότερο τον Aiden, τώρα είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση, γιατί εγώ σαν μεγάλος που θα σταματήσω στο τέλος της σεζόν και δεν το έχουμε πει ακόμα στην ομάδα ότι θα σταματήσω, προσπαθώ να αποδείξω κιόλας ότι είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Και αυτό σίγουρα θα φέρει άλλες συγκρούσεις στην ομάδα, αλλά θα φέρει και καλά αποτελέσματα για τον Κάσπερ, που σίγουρα βλέπει ότι ακόμα το έχει μέσα του και μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί μέχρι το τέλος σεζόν να τον φέρει σε δίλημα αν θέλει να σταματήσει ή όχι, αν συνεχίζει να είναι έτσι ανταγωνιστικός. Μετά ο Aiden έρχεται να μιλήσει με τον Κάσπερ και ο Κάσπερ δεν θέλει να μιλήσει μαζί του. Θα μαλώσουν κιόλας λίγο εδώ, γιατί ο Aiden λέει γιατί δεν με σέβεσαι, γιατί δεν κάνεις την άκρη, και λέει ο Κάσπερ πρώτα να σέβεσαι τον εαυτό σου και να κερδίσεις τον σεβασμό, γιατί λέει εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα, του λέει ο ίδιος ο Κάσπερ. Και ο Aiden του λέει γιατί δεν με σέβεσαι εσύ λίγο. Λέει πρώτα να το κερδίσεις τον σεβασμό σου και πάντα λέει σου δίνω χώρο, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λέει να ξέρεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και λέει γιατί να σε αφήσω να περάσεις, λέει γιατί προσπαθώ να κερδίσω. Και λέει αυτό λέει είναι κάτι το οποίο σε κάνει εσένα ξεχωριστό. Και λέει δεν πειράζει, ούτως ή άλλως δεν θα χρειαστεί να με ανοιχτείς πολύ ακόμα. Και ο Aiden λέει τι σημαίνει αυτό. Λέει ότι έχω κουραστεί με όλο αυτό, έχω κουραστεί πάρα πολύ, και λέει τι με αυτό, λέει θα σταματήσω στο τέλος, παρετούμε, αλλά το εννοούσε ότι θα σταματήσω. Και κάποιος τραβούσε βίντεο όλη αυτή την διαμάχη, και πλέον στα social media φαίνεται ότι ο Aiden έκανε τον Κάσπερ Άκερμαν να παραιτηθεί από τη Φόρμουλα 1, και σίγουρα τώρα ο Aiden φαίνεται ως ο κακός της υπόθεσης. Και συνεχίζουμε πλέον, φτάνουμε στην Αυστρία, είμαστε στην μέση του αγώνα μετά από ένα safety car, το οποίο safety car προκλήθηκε από εγκατάλειψη του Aiden Jackson. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση και η ομάδα μας ζητάει τουλάχιστον να φτάσουμε στην 10η θέση και πιο πάνω. Εδώ είχε λίγο ενδιαφέρον γιατί έχει λίγες προσπεράσεις, βέβαια δεν είναι καθόλου δύσκολο, θα κάνουμε κάποιες προσπεράσεις, αλλά φαίνεται ότι ο Κάσπερ Άκερμαν, εκτός ότι προσπαθεί να πάρει τα πάνω του και να γίνει ανταγωνιστικός, να αποδείξει τον Aiden ότι λόγω ηλικίας δεν παίζει κανένα ρόλο η ηλικία και μπορεί να είναι ανταγωνιστικός, φαίνεται ότι ο Jackson και όλας ο Aiden Jackson έχει και ατυχίες, και έτσι συνεχώς ο Κάσπερ μπορεί να φέρει καρά αποτελέσματα.
Και σε αυτόν τον αγώνα εννοείται ότι μέχρι το τέλος θα καταφέρω κιόλας να βρεθώ στην πρώτη θέση, αλλά είχαμε μερικές ωραίες προσπεράσεις εδώ με ένα switchback στον Schumacher. Ξανακάνω το switchback και προσπαθώ να κάνω μια κίνηση από την εξωτερική στον Schumacher και καταφέρνω κιόλας και τον προσπερνάω. Ήταν ένας λίγος πιο ενδιαφέρον αγώνας γιατί είχα αρκετές προσπεράσεις. Βλέπετε εδώ και στον Τσουνόδα έρχομαι από τα δεξιά, αλλά γενικά επειδή τα μποτάκια δεν είναι σε μια υψηλή δυσκολία, είναι πολύ βαρετό για εμένα, ειδικά το κομμάτι της οδήγησης είναι πάρα πολύ βαρετό, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία έτσι όπως έχει πάρει τροπή και θέλω να συνεχίσει έτσι, θέλω να δω πού θα καταλήξει. Δεν θα μείνουν πολλά επεισόδια, νομίζω 2 ή 3 επεισόδια θα απομείνουν μετά από αυτό το πιο μεγάλο επεισόδιο και αν τύχει πάλι εννοείται να μου συμβεί κάτι τέτοιο με την εγγραφή, θα αναγκαστώ πάλι να το κάνω έτσι το επεισόδιο, αλλά θα το κοιτάξω να μην μου συμβούν τέτοια πράγματα. Ενώ εσείς βλέπετε ακόμα προσπεράσεις εδώ στην έξοδο από την τρίτη στροφή, πολύ άνετα έχω καλύτερη έξοδο και περνάω το Leclerc. Γενικά είναι βαρετό αυτό, γι' αυτό και δεν θέλω να το κάνω σοβαρή περιγραφή τόσο πολύ, γιατί και εσείς σίγουρα θα ξενερώνετε να με βλέπετε να τους περνάω όλους τους οδηγούς σαν να μην υπάρχουν λόγω της δυσκολίας. Και αυτό δεν φταίω εγώ, είναι οι Codemasters που δεν το έβαλαν λίγο πιο ψηλά τη δυσκολία, αλλά τους καταλαβαίνω γιατί ήθελαν να το κάνουν το παιχνίδι να είναι, να μπορούν να το παίξουν οποιοδήποτε, ακόμα και σε λίγο οδηγοί που θέλουν λίγο πιο χαμηλή δυσκολία να καταφέρουν να περάσουν τα μποτάκια. Και τους καταλαβαίνω απόλυτα, έκαναν μια δοκιμή, κρίμα που δεν έβαλαν την επιλογή να αλλάξει την δυσκολία αναλόγως το πόσο ανταγωνιστικός είσαι γενικά σαν οδηγός. Δεν πειράζει, περνάμε πιο γρήγορα αυτό το κομμάτι με τους αγώνες, ενώ συνεχίζετε και βλέπετε προσπεράσεις και εδώ στην δεύτερη στροφή βλέπετε ότι φτάνοντας προς την τρίτη στροφή είμαστε δίπλα-δίπλα με τον Ρικάρντο. Βλέπουμε μια ωραία μάχη με 3 μονοθέσια μπροστά μου και εδώ έχασα και λίγο τα φρένα, παρά λίγο να είχα πέσει πάνω στον Νόρις. Εδώ τον αφήνω τον Νόρις να ξαναπεράσει μπροστά γιατί είχα βγει εκτός πίστας και μετά με το DRS θα τον προσπεράσω, αλλά ήταν ωραίο που είδαμε μια μάχη ανάμεσα σε 3 μονοθέσια. Πήγα να κάνω το λάθος και όπως ξέρετε, αν κάνω το λάθος, αν το παιχνίδι δεν με αφήνει να το παίξω ξανά, δεν θα το διορθώσω, δεν θα χρησιμοποιήσω το flashback που υπάρχει. Κάτι άλλο δεν έχει συμβεί σε αυτόν τον αγώνα. Μετά αναγκάστηκα να φτάσω στον Bottas και τον Hamilton και τον Verstappen. Τους φτάνω αρκετά εύκολα μέχρι το τέλος, τους έχω περάσει και οδήγησα την κούρσα στον τελευταίο γύρο. Στον τελευταίο γύρο ήταν που πέρασα τον Verstappen. Παίρνω μια εύκολη νίκη εδώ στην Αυστρία και εννοείται ότι μετά από αυτή τη νίκη πάλι θα καταλήξουμε σε μια συνέντευξη τύπου. Και θα πάμε κατευθείαν στις ερωτήσεις, δεν θέλω να σας κουράσω με εικόνες που δεν βοηθάνε σε τίποτα και δεν συνεχίζουν την ιστορία. Η πρώτη ερώτηση λέει, σήμερα τερμάτισες στο βάθρο, σίγουρα είσαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό, έτσι δεν είναι? Και λέει, πάντα πρέπει να, η μία απάντηση είναι λέει, ότι πάντα πρέπει να τελειώσουμε στο βάθρο και ρώταμε ξανά όταν θα ξανά είμαι πάνω στο βάθρο. Και λέει, δυσκολευόμουν λίγο πριν το safety car, αλλά κατάφερα να το γυρίσω τον αγώνα και να τερματίσω στο βάθρο, και γι' αυτό και επέλεξα αυτή την απάντηση, γιατί όντως ήμουν στην τελευταία θέση και εν τέλει κατάφερα να ανεβώ στο βάθρο και να πάρω νίκη. Αυτό όσον αφορά την πρώτη ερώτηση. Θα δούμε τώρα και την δεύτερη ερώτηση. Λέει, μιλώντας για safety car, ο Ντέιβον Μπάτλερ λέει ότι ήταν τύχη για σένα, αλλιώς δεν θα μπορούσες να κάνεις απολύτως τίποτα. Και λέει, η τύχη είχε να κάνει κάτι με το σημερινό? Και η απάντηση είναι, λέει, ότι δεν θα σχολιάσω τον Ντέιβον για αυτά που έχει να πει, που όντως δεν έχει νόημα να το σχολιάσω γιατί δεν το βλέπω καν, δεν υπάρχει νόημα να υπάρχει ο Ντέιβον μέσα στην ιστορία. Τύχη δεν έχει να κάνει κάτι με το αμάξι, λέει, εγώ το οδηγούσα το αμάξι. Και λέει, τύχη ποτέ δεν πλήγωσε κανέναν, έτσι δεν είναι? Αλλά θα βάλω την πρώτη απάντηση, γιατί όντως ο Ντέιβον δεν έχει λόγο να σχολιάσει όλα αυτά. Ο Ντέιβον είναι απλά ένα πρόσωπο που δεν βρίσκω νόημα γιατί υπάρχει μέσα σε αυτή την ιστορία. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα στην ιστορία. Αλλά το ξαναλέω, του Κάσπερ η ιστορία είναι πάρα πολύ καλά γραμμένη και μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Λέει για τον teammate σου, τον Aiden Jackson, λέει, σήμερα εγκατέλειψη, λέει, περνάει από μια δύσκολη περίοδο, έτσι δεν είναι? Και λέει, πρέπει να το γυρίσει για το καλό της ομάδας, δηλαδή να γυρίσει την τύχη προς το όφελός του.
Όλοι περνάμε, η δεύτερη απάντηση λέει, όλοι περνάμε μέσα από τέτοιες περιόδους και λέει θα το ξεπεράσει και είναι ένα πολύ καλό νέο ταλέντο. Και λέει πρέπει, η τρίτη απάντηση λέει πρέπει να το ρωτήσετε αυτόν τι έχει γίνει και γενικά τι περνάει. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πιο καλή απάντηση να δώσω, ότι αυτόν πρέπει να ρωτήσετε, μη με ρωτάτε εμένα, δεν με αφορά εμένα το τι γίνεται με τον Aiden Jackson. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις και μετά πηγαίνουμε σε ένα τηλέφωνο που έχει ο Brian με τον Gasper, όπου ο Brian τον καλεί τον Gasper στο γραφείο του, έχει να του πει κάτι, λέει δεν μπορείς να μου το πεις στο τηλέφωνο, λέει όχι, έλα, και έτσι όπως ακούγεται μάλλον είναι για κάτι καλό. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, κάπου εδώ θα τελειώσει αυτό το επεισόδιο, γιατί έτσι ήθελα να το τελειώσω με ένα cliffhanger, να μας μείνει απορία και να το μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο τι θέλει να ζητήσει ή να πει ο Brian στον Casper. Άρα όπως σας είπα, εδώ τελειώνει αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε έτσι όπως το έκανα σήμερα. Δεν είχα άλλο τρόπο να το κάνω για να βάλω και την κάμερα, δυστυχώς. Από το επόμενο θα έχουμε την κάμερα. Αν σας άρεσε κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ, και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!